Ένα θέμα που ανέκυψε την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν τι γίνεται με τις εξωσωματικές και αν επιτρέπονται ή όχι αυτήν την περίοδο. Το θέμα υπάρχει πάρα πολύ καιρό, απλά πήρε επίσημα θέση και η Εθνική Αρχή για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ένας πολύ έμπειρος και καλός φίλος, ένας πολύ έμπειρος γυναικολόγος, ο Βασίλης Οκελάρης, συνιδρυτής και της Believe. Θα σας πω αργότερα τι είναι η Believe. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι από το Real FM. Καλή ανάσταση σε ένα και την οικογένειά σου. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Χρόνια πολλά σε όλους και τους ακροατές. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο ζωντανά να ενημερώσεις τις εγγύους ή τις ενδιαφέρουσες, τις κυρίες που ενδιαφέρονται. Είναι αυτές που λέμε είναι σε ενδιαφέρουσα τώρα ή ενδιαφέρονται για το μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι με την κρίση του κορονοϊού, με την πανδημία η οποία μας έχει βρει, ναι, σε λίγο καιρό θα δούμε πολλές εγκυμοσύνες. Και αν έχει κάποια κυρία, συγγνώμη Βασίλη μου να διακόψω, αν κάποια κυρία έχει στο διάστημα που θα συνομιλήσουμε μία ερώτηση να κάνει σε σένα, ευκαιρία δοθήσεις, είτε σκοπεύει να μείνει έγκυος, είτε έχει μείνει, είτε ανησυχεί για κάτι άλλο, είναι γυναίκα, κάποιο άλλο θέμα, studio@realfm.gr. Λέω το email μας, ή 211-200-8200 στην Ειρήνη Κούρτη, την κοπέλα μας εδώ. Λοιπόν, για Βασίλη μου. Βεβαίως. Λέω ότι η κρίση του κορονοϊού, επειδή μας έκλεισε τα σπίτια, έτσι για να χαριτολογήσουμε, ναι, και λίγο, ναι, αναμένουμε να έχουμε ευχάριστα νέα τους επόμενους μήνες. Δηλαδή. Πολλές γυναίκες έγκυες από μόνες τους, ναι, έτσι, λόγω της κλεισούρας. Από εκεί και πέρα όμως, οι γυναίκες οι οποίες ενδιαφέρονται ή βρίσκονται εν μέσω θεραπείων εξωσωματικής μονιμοποίησης και προσπαθούν να τεκνοποιήσουν, πράγματι στην αρχή της κρίσης, με το που ξεκίνησε η πανδημία, η Εθνική Αρχή αμέσως με την πρόεδρό της έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία συνιστούσε, πριν ένα μήνα περίπου αυτό, συνιστούσε οποιαδήποτε γυναίκα βρισκόταν ήδη σε θεραπεία να την τελειώσει πράγματι, δηλαδή να ουσιαστικά να πάρει τα οάρια, να δημιουργήσει έμβρια, αλλά να μην προχωρήσει σε εμβριομεταφορά, δηλαδή να μην καταστεί έγκυος. Mm-hmm. Αυτή ήταν η αρχική σύσταση από την Εθνική Αρχή και αυτό έγινε, Δημήτρη, όχι λόγω ότι, έτσι για να καθησυχάσουμε και το κοινό μας, ότι δεν έγινε για να πει στις γυναίκες ότι θα έχουν πρόβλημα τα έμβριά τους, τα οάρια τους, ότι επηρεάζονται το κορονοϊό οι ίδιες. Έγινε λόγω των γενικότερων σκληρών μέτρων των οποίων πάρθηκαν, δικαιολογημένα από την κυβέρνηση, ούτως ώστε ο κόσμος να παραμείνει σπίτι. Έτσι λοιπόν η εξωσωματική μονιμοποίηση θεωρήθηκε ότι είναι μια τεχνική η οποία πρέπει να γίνει λίγο κράτη στις γυναίκες και να περιμένουν λίγο περισσότερο. Όλες οι γυναίκες όμως οι οποίες βρίσκονται ήδη ή βρίσκονταν ήδη, ολοκλήρωσαν και ολοκληρώνουν τις θεραπείες τους χωρίς να κάνουν εμβριομεταφορά. Αυτά ίσχυαν μέχρι πριν λίγες μέρες. Από εδώ και πέρα όμως, επειδή βάσει της κατάστασης η οποία βαίνει αισίως και βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά, αναμένουμε στις επόμενες μέρες νέα ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά θα απελευθερώνει αυτή την ιατρική πράξη, γιατί ουσιαστικά για ιατρική πράξη πρόκειται, ώστε οι γυναίκες να προχωράνε κατευθείαν και στις δύο φάσεις εξωματικής γονιμοποίησης, δηλαδή και στην οληψία και στην εμβριομεταφορά, ώστε να ολοκληρώσουν και να πραγματοποιήσουν τον ιερό τους. Η οληψία τώρα επιτρέπεται αυτή τη στιγμή? Βεβαίως, γίνονται. Η εμβριομεταφορά μόνο απαγορεύεται ακόμη? Δεν απαγορεύεται. Σε εισαγωγικά το λέω. Ναι, ναι, βάσει, ναι, τη σύσταση, ναι, τη Εθνική Αρχή, όπου είπε μια πολύ καλή λέξη. Κράτη. Κράτη. Πρέπει, ναι, αυτό συνέστησε και αυτό κάναμε. Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκες οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο υγείας υποβάλλουν σε τέτοιου είδους θεραπείες, και αυτές είναι οι γυναίκες οι οποίες πάσχουν από κάποια κακοήθεια, ναι, ή οτιδήποτε άλλο και πρέπει επιγόντως να κρυοσυντηρήσουν οάρια ή έμβρια, σε αυτές φυσικά και προχωράμε κανονικά, ναι, να το πούμε και αυτό, ναι, γιατί είναι μια ειδική κατηγορία γυναικών, τις οποίες οι ιατρών, οι οποίες πρέπει να τους βοηθήσουμε, ώστε να ολοκληρώσουν πριν ξεκινήσουν τις χημειοθεραπείες ή ακτινοβολίες. Σε αυτές επιτρέπεται και προχωράμε, αλλά στις άλλες κάναμε κράτη. Εδώ όμως και λίγες μέρες τώρα αναμένουμε να αλλάξει αυτή η οδηγία και θα προχωρήσουμε κανονικά, οπότε... Ναι. Εσύ, ναι, θα προχωρήσουμε κανονικά οπότε. Κανονικά σε οποιαδήποτε για να ολοκληρώσουν τη θεραπεία του. Εσύ τώρα, επειδή είσαι ένας πολύ κοινωνικός γυναικολόγος και θα πούμε και για την κοινωνική σου δράση, πολύ κοινωνικός άνθρωπος, άρα και γυναικολόγος, τι σου λένε οι γυναίκες, τι ανησυχούν, γιατί ανησυχούν, Βασίλη και Λάρη? Δηλαδή, σίγουρα έχεις δεχτεί, να μην πω εκατοντάδες, ένα καταιγισμό από τηλεφωνήματα. Πώς σου λένε, γιατρέ μου, εγώ ανησυχώ για αυτό, γιατρέ μου, ανησυχώ εγώ για εκείνο, για τ' άλλο. Και επειδή σε απαντά όλα τα μηνύματα και είσαι και ενεργός και στα social και παντού, τι είναι εκείνο που ανησυχεί τώρα γενικότερα τις γυναίκες? Είναι το γεγονός ότι αν ο κορονοϊός ή όχι επηρεάζει, θα επηρεάσει το αποτέλεσμα, αν θα επηρεάσει την ποιότητα των οαρίων ή την ποιότητα των εμβρίων. Η απάντηση είναι όχι. Δεν θα επηρεάσει τίποτα από όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, μια γυναίκα η οποία προφανώς έχει συμπτώματα γρίπης, είτε κορονοϊού είτε οποιαδήποτε άλλη γρίπης, προφανώς και αναστέλλεται οποιαδήποτε διαδικασία. Η μία κατηγορία είναι αυτή, άρα αυτές δεν προχωράνε καθόλου. Αλλά και γενικότερα, όταν λέει η κυβέρνηση παραμείνετε σπίτι σας, μείνετε αυτό. Καθίστε λίγο περισσότερο. Σε καραντίνα, ναι, ναι. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι εύλογο το να πρέπει και εμείς
και αυτοί και οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, και εμείς οι γιατροί, να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί, ούτως ώστε να περιμένουμε λίγο να ξεσπάσει η κρίση. Και φαίνεται ότι επειδή τα αποτελέσματα πάνε πολύ καλά, ότι αυτό θα λήξει πάρα πολύ γρήγορα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Βασίλη μου. Έκανες πριν μια πρόβλεψη, την οποία την έχω συγκρατήσει για να σε ρωτήσω, ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα παιδιά. Το πιστεύεις αυτό που λες, έχεις ενδείξεις? Δεν υπάρχει μια ανησυχία την ίδια στιγμή, εκτός από την εξωσωματική γονιμοποίηση και για την τεκνοποίηση αυτή καθεαυτή? Δεν σε έχουν πάρει γυναίκες να σου πούν, γιατρέ, μήπως εγώ είμαι ασυμπτωματική, ο άντρας μου επίσης, και δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε τεκνοποίηση, να κάνουμε ένα μωράκι? Υπάρχει φόβος και αγωνία από όλα τα ζευγάρια. Παρ' όλα αυτά, εγώ βάσει της δικιάς μου εμπειρίας που βλέπω αυτή τη στιγμή και επικοινωνίας με τις ενδιαφερόμενες, ξέρεις πολύ καλά ότι η κρίση ξεκίνησε Φλεβάρι και ουσιαστικά Φλεβάρι-Μάρτι έχουμε περάσει δύο μήνες οι οποίοι ήταν δύσκολοι. Σου λέω λοιπόν ότι από τη βάση της δικιάς μου εμπειρίας βλέπω πάρα πολλές καινούργιες έγκυες. Πάρα πολλές. Α, βλέπεις. Αυτό είναι, να σου πω κάτι, αυτό είναι είδηση της ημέρας για μένα. Έτσι, και με φυσική σύλληψη εννοώ, έτσι. Οι οποίες γυναίκες, με φυσική σύλληψη, ρε παιδί μου, δεν μιλάμε. Παρόλα αυτά, η παραμονή στο σπίτι και. Γιατί εγώ πιστεύω, Δημήτρη, έτσι για να το πω και αυτό, ότι ναι, μεν η κρίση έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Μας έχει όλους στεναχωρήσει, μας έχει πιέσει ψυχολογικά. Εγώ όμως βλέπω και πάρα πολύ καλά πράγματα από αυτήν την ιστορία. Όπως, εκτός από τις νέες γεννήσεις που έρχονται και μας το επιβεβαιώνεις με. Όπως ότι άνθρωποι σαν εσένα, σαν εμένα, αλλά και σαν πάρα πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο, μέσα από αυτή την κρίση. Κάθισαν, σκέφτηκαν, βρήκαν τον εαυτό τους, ηρεμήσανε, είδαν τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, αναθεωρήσανε πολλά πράγματα. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Και μέσα στα κακά πάντα υπάρχει και το καλό. Και θα πρέπει πάντα να βλέπουμε το καλό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Βασίλη Κελάρη. Και θέλω να κλείσουμε με ένα ακόμη καλό, αφού μας έδωσε την ευχάριστη είδηση ότι πολλές γυναίκες όχι απλά δεν το σκέφτηκαν να τεκνοποιήσουν, αλλά έχουν μπει ήδη στη διαδικασία και περιμένουν παιδί. Πάρα πολύ ευχάριστη είδηση αυτή. Δεν το περίμενα. Νομίζω ότι υπάρχει και ένας φόβος ότι ένας από τους δύο μπορεί να είναι συμπτωματικός. Άρα, αν μην προχωρήσουμε τώρα, προχωράμε μετά από ένα δύο μήνες, βρε αδερφέ. Το αντίθετο, λες εσύ, η κρίση τους έφερε πιο κοντά, τα ζευγάρια, άρα μπορεί και η υπογεννητικότητα να καταπολεμηθεί τρόπον τεινά. Θέλω να σε ρωτήσω, Βασίλη μου, για τα. Είπα στην αρχή και με αυτό θα κλείσουμε, ότι είσαι συνιδρυτής μαζί με τον Χάρη Τοχινιάδη της Believe, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, βοηθάει τα ζευγάρια που δεν έχουν χρήματα, να μία ακόμη κοινωνική προσφορά λοιπόν, το έχουμε συζητήσει και στο στούντιο μαζί, να κάνουν παιδιά και τους δίνει δωρεάν την εξωσωματική. Να το πω πολύ απλά. Πολύ γεννήθηκαν τρίδημα. Ναι, είναι το τέταρτο παιδάκι ουσιαστικά. Δηλαδή είχε γεννηθεί το πρώτο πριν λίγο καιρό. Γεννήθηκαν και τα τρία μαζί τώρα. Ναι. Έχουμε τέσσερα παιδάκια λοιπόν γεννήθηκαν. Αλλά τα τρία μαζεμένα. Μαζεμένα. Αναμένουμε άλλα 7 αυτές τις μέρες, τον επόμενο μήνα. Τις Believe μιλάω, μωράκια. Όχι 7 άδημα. Όχι, 7 συνολικά. Γιατί θα γίνεται παγκόσμια είδηση αν είναι 7 άδημα. Γι' αυτό το λέω. Όχι, όχι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι. Η Believe συνεχίζει το κοινωνικό τη έργο. Μπράβο. Με την ευαισθησία του Χάρη και τη δικιά μου, η οποία αγκαλιάζει τα ζευγάρια τα οποία έχουν οικονομικά προβλήματα. Μπράβο. Θα πω εδώ ότι η Believe έχει παράλληλες δράσεις και μέσα σε αυτές τις παράλληλες δράσεις, γιατί η δύναμη του προσφέρω είναι τεράστια και ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το πράγμα να το κάνω. Το κάνεις. Προσυπογράφω. Και χθες η Believe δώρησε ένα σημαντικό αριθμό μασκών στους Δήμους Σάμου και στο Δήμο Φιλοθέης, γιατί είναι και ο Δήμος μου εμένα. Δωρήσαμε ένα σημαντικό αριθμό μασκών για το προσωπικό του Δήμου, για τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν ακατάπαυστα για να μπορούμε εμείς να μένουμε ασφαλείς στο σπίτι μας. Και η Believe προσέφερε δωρεάν ένα σημαντικό αριθμό μασκών σε αυτούς τους ανθρώπους. Κλείνω με ένα μήνυμα του Σέργιου του Δουράμπεϊ, εξαιρετικός γιατρός επιστήμονας. Δουράμπεϊς είναι φίλος και τον ευχαριστώ. Εγώ το διάβασα γιατί έχω πολλά μηνύματα για σένα και ευχαριστούμε τον γιατρό και τα λοιπά που μας ενημέρωσε. Δεν είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Αυτό το τελευταίο μήνυμα ήταν συγκεκριμένο. Σέργιος Δουράμπεϊς, εξαιρετικός γιατρός επιστήμονας, ο Βασίλης Κελάρης μου λέει, και κλείνω με αυτό. Με αυτό το μήνυμα που κλείνουμε λοιπόν, όταν θα τελειώσουν όλα, Δημήτρη μου, θα σε πάω και για το καλύτερο ψάρι στο Σέργιο Δουράμπεϊ. Αυτό ο Δουράμπεϊς είναι ο Σέργιος. Αυτό είναι. Μίλα ρε άνθρωπε. Θα πάμε το καλύτερο ψάρι στην Αθήνα, όλοι μαζί, για να γιορτάσουμε τη λήξη αυτής της δύσκολης κατάστασης. Ας ανοίξουν τα εστιατόρια που λέει, δεν ξέρω Σέργε, ακούς και εσύ τώρα την εκπομπή προφανώς, λένε ότι από τα πρώτα που θα ανοίξουν είναι τα εστιατόρια, άντε γιατί πρώτον θέλουμε να ξεσκάσουμε, να πιούμε ένα κρασάκι και ένα ουζάκι λάσκαρη εδώ στον ηχολήπτη μου, δεύτερον οι γυναίκες μας έχουν γονατίσει πραγματικά, γιατί τώρα πια δεν μπορούμε ούτε μια βόλτα να τις πάμε για ένα φαγητό. Πρέπει να μαγειρεύουν, να πλένουν, να σιδερούν τα πάντα όλα. Είχαμε μια Κυριακή, ένα Σάββατο, μια Δευτέρα βράδυ, κάτι ρε παιδί μου, να ξεσκάσουν και εκείνες. Νομίζω ότι αυτές τις στιγμές που η γυναίκα θα παίρνει μια ανάσα, και τιμώ την Ελληνίδα νοικοκυρά σήμερα από την εκπομπή, το έχω πει πολλές φορές, τράβηξε το δικό της Γολγοθά, ανέβηκε το δικό της Γολγοθά,
και η Ελληνίδα νοικοκυρά. Ανακαλύψαμε ότι οι γυναίκες μας μαγειρεύουν και ωραία. Και συγχαρητήρια και στην Ελλάδα. Εννοείται. Προθέσεις της ευκαιρίας, μαγειρεύει πολύ ωραία. Μπράβο. Και αυτό ήταν πολύ σωστό που είπες. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ για όλα. Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Γεια σου, χρόνια φίλε. Πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση, φίλε. Γεια.